Αν δεν ήμουν συνέδελος του Πούπολα, θα σας έλεγα πως το Μέγκα έχει γίνει πιο Νέα Δημοκρατία και από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά επειδή είμαι συνέδελος, δεν λέω τίποτα. Δείτε τώρα κανένα μπουτάκι και κανένα πιζάκι να μπουστάρετε. Αδέλφια, η χώρα αυτή που πάει! Γεια σας. Γεια σου μικρέ. Θα μου δώσετε μία καρτοκινητή παρακαλώ. Θέλεις SIM card για το κινητό σου? Ναι, η μαμά μου πήρε καινούριο κινητό γιατί στο σχολείο πήρα σε όλα τα μαθήματα 10. Αχα, σε όλα 10. Ναι, και στην αριθμητική και στη γλώσσα και στο ανθολόγιο και στο εμείς και ο κόσμος. Και πώς σε λένε σε ένα παιδάκι μου που είσαι και τόσο καλός μαθητής? Με λένε Παναγιώτη. Α, τι καλό παιδί ο Παναγιωτάκης. Ευχαριστώ. Θέλει και να έχει κινητό ο μικρούλης, βρε. Ναι, για να με βρίσκει η μαμά μου αν χρειαστώ κάτι. Α, για τη μαμάκα σου. Μάλιστα. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε? Τι? Σε πιάσαμε στα πράσα, ρε κολοπέδι. Αλυταρά. Μα τι λέτε? Θέλεις καρτοκινητή για να ειδοποιείς το φίλο στο Παλαιοκώστα, ε? Έγινε βρωμιάρι που κρύβεται το φιλαράκι σου. Μίλα, ρε, μίλα. Τι λέτε, κύριε Περίπτερα? Δεν είμαι περίπτερα, ρε τσογλάνη! Ασφαλίτη είμαι! Δε και δεν σα κάνουμε εσά που αγοράζετε καρτοκινητή, τι κουμάσια είστε! Πάμε, ρε! Που κρύβετε μαλλιό, Κώστα! Τι ξέρει για το Ριζάι! Θέλω τη μαμά μου! Τη μαμά σου θα τη δει τώρα, πια στο επισκεπτήριο! Στο Κορυδαλό! Θα σαπίσει τον Μπουντρούμι, ρε αλήτη! Φοβάμαι! Φοβάμαι! Φιλαράκο, αν έχεις ακόμα το χαρτζιλίκι πάνω σου, μπορώ να σου δώσω τίποτα ωραία χαπάκια να γουστάρεις. Και στο Κορυδαλό θα βρεις περισσότερα. Έχει ποικιλία, ξέρεις τώρα. Ελληνίδες, Έλληνες, κρατώ εδώ στα χέρια μου το σκίτσο της γυναίκας που συμμετείχε στην απόδραση του Παλαιοκώστα. Συνδυάσαμε τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες για το πώς ήταν ακριβώς το πρόσωπο, τα μαλλιά, το σώμα της και σας το παρουσιάζω. Την έχει δει κανείς σας? Αυτή είναι η συνεργός του Παλαιοκώστα. Είναι σημαντικό να βοηθήσετε. Η μύτη της βέβαια μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, αφεντικό, αφού δεν γράφουν αυτοί οι κολομαρκαδόροι. Από εδώ ο άλογος Κούφης που έκανε το σκίτσο. Αφού είναι άνεργος και αφού δεν υπάρχει χρήμα για ειδικούς σκητσογράφους, του ανέθεσα τη δουλειά. Αφεντικό, να ζωγραφίσω και ένα σπιτάκι και ένα δεντράκι και ένα αυτοκινητάκι. Σε παρακαλώ. Πας καλά, ρε λογοσκούφι. Εδώ δεν παίζουμε την τράλα μου μέσα. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βαριέμαι όλη μέρα. Καλά, καλά. Ζωγράφισε. Αλλά κράτα και καλά μαρκαδόρο για τον ξάδερφο Λιάπη να παίξει και εκείνος. Συνεννοηθήκαμε! Τα βραβεία Όσκαρ αποκλειστικά στο ΚΡΑ. Σκάστε όλες! Ηλίθιες! Να δώσουμε τα Όσκαρ να τελειώνουμε. Θα μου καεί και η θεά ο Μουσακάς. Πρώτη κατηγορία. Ο Θεός είναι λεφτάς. Το βραβείο και τη λίμνη παίρνει ο ηγούμενος Εφρέμ. Thank you, thank you. Τρελό το φορεματάκι, αγάπη μου. Βγαίνει και σε ροζουλί. Ευχαριστώ πολύ για το βραβείο τούτο, τον φίλο μου, τον Θοδωρή από το Καπανδρίτη. Και εύχομαι να ξαναβγεί στη Βουλή να συνεχίσουμε παρέα τις business μας. Τζους τώρα, παπούλη. Τζους, αλέ. Εύχομαι επίσης να μην γίνει σύντομα η Δευτέρα παρουσία, γιατί εμείς τον Χριστούλη δεν τον προδίδουμε πάλι για 30 ψωροαργύρια. Αλλάξανε οι τιμές. Έχουμε business plan. Από 30 εκατομμύρια αργύρια ξεκινά το deal. Αντιλαβού, σώσον και διαφύλαξον ημάς. Μετανοείτε, αντίχριστοι και φτωχομπινέδες. Slumdogs. Χρά και χαρά σας, είναι ο Τσάλικος. Και μόλις ξεκινά ένα ακόμη buzzword. Πρώτος παίκτης για απόψε, ο Κωνσταντίνος. Καλησπερούδια στο όμορφο παρεάκι. Α, τι δουλειά κάνεις, φίλε Κώστα? Έχω ανοίξει εδώ και χρόνια ένα μαγαζάκι και πουλάω ευχές. Ευχές? Ναι, βρε. Έχω ευχοπολείο. Κάμω χειροποίητες ευχές. Α, να μου ευχηθείς και εμένα τίποτα, μπας και... Μα και βέβαια. Θα σου ευχηθώ, γλυκέ μου, λίγε. Να σου πάνε όλα καλά στο παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας. Thank you, thank you, thank you. Δεύτερος παίκτης για απόψε, ο Αντώνης
Τσαμάρα. Πολύχρωμες καλησπέρες, σαν τα χρώματα της άνοιξης. Τι δουλειά κάνεις εσύ, Αντώνη? Βασικά δεν θυμάμαι, γιατί έχω 17 χρόνια να δουλέψω. Άκυνη ανεργία, χτυπάς τα καλύτερα παιδιά. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Σου εύχομαι καλή επιτυχία, Αντωράκη. Σαν την επιτυχία της κυβέρνησης του 93. Και ξεκινάμε με την πρώτη λέξη κλειδί τώρα. Εσύ. Κώστας. Εσύ. Ικαρός. Εσύ. Κυμπάρης. Καραμπουζουκλής. Ομορφάντρας. Όχι. Εσύ. Εγώ. Α. Καλότυχος. Όχι ρε. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ουτς, λυπάμαι. Μόλις τέλειωσε ο χρόνος, η λέξη ήταν αποστάτης. Αποστάτης. Κρύμπας με, παιδί μου. Δεν ξέρω καν τι θα πει αυτή η λέξη. Και περνάμε στο δεύτερο γύρο. Επόμενη λέξη κλειδί από τώρα. Εσύ. Υπουργός. Όχι. Εσύ. Φίλος του Καραμανλή. Όχι. Εσύ. Μεσίνιος. Όχι. Προδότης. Εφιάλτης. Αρτέμις Μάτσας. Όχι. Εσύ. Κουλτυπάκι. Όχι, ευραμένε. Στοπ. Λυπάμαι. Ο χρόνος τελείωσε. Η λέξη κλειδί ήταν και πάλι αποστάτης. Είστε και οι δυο χαμένοι. Αποστάτης. Καμία σχέση με μένα. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Τον κακό σου το φλάρο. Πάντως από το παιχνίδι κατάλαβα πως τελικά εσείς οι δυο μοιάζετε πάρα πολύ. Μάλλον γι' αυτό τον μισώ. Γιατί μου θυμίζει εμένα. Γκουντου γκουντου. Ραγδαίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση Καρβέλα και Πάνια με την ελληνική αστυνομία. Κυρπάνο, εσύ που είσαι σαν εκπρόσωπος της αστυνομίας ένα πράγμα, τι νέα έχεις? Νίκο Χατζηνικολάου, κυρίες και κύριοι, για κάθε χαρακτηρισμό της υπέροχης Ανίτας και του ταλαντούχου Νίκου κατά της αστυνομίας θα πρέπει να πληρώνουν 30.000 ευρώ. Αχα, 30 χιλιάρικα για κάθε χαρακτηρισμό. Θα πρέπει να μπω συνέτερο στα κέρδη της αστυνομίας. Ρε Καρβέλα, Καρβέλα, έλα εδώ Καρβέλα. Είναι δυνατόν να σου βάζουν πρόστιμο για κάθε χαρακτηρισμό? Εσένα, την ταλεντάρα, το θεό της μουσικής. Μάτι! Εσένα ρε, που έχεις γράψει το Σούζι Τσούζι, το σκύλος μου είναι γκέι. Εσένα, τολμάνε ρε. Μάτσι, μασκίνες. Πώς θα τους ρε. Κολώνει ρε ο Καρβέλας. Κολώνει. Τραμπούκι. Κολώνεις. Μάτσι. Πώς θα. Μάτσι, χούντα. Τραμπούκι, μάτσι, μασκίνες. Μάτσι, χούντα. Τραμπούκι, άσχετη, μάτσι. Ελληνίδες και Έλληνες. Βρήκα πώς θα βγάλουμε λεφουδάκια. Αφήστε με να παίξω λίγο κουλοχέρι ακόμα. Και αντίο επιτήρηση. Πάμε αγόρι μου. Μάτσι. Κράκε πάλι κρά, τα κοράκια στην ταρά. Αύριο δεν έχει κρά. Θα κρατήσω τις ευχές μου στο Sky για την Παρασκευή. Γουρτου γουρτου. Η χώρα αυτή που πάει νιώ.